Αλλά εμένα αυτό το οποίο δονεί σήμερα την ψυχή μου είναι η είδηση, η αποκάλυψη, η απόδειξη ότι σε αυτόν τον τόπο υπάρχει φορολογική ισοτιμία, υπάρχει φορολογική ισονομία, υπάρχει και φορολογική δικαιοσύνη. Είναι αυτό που έλεγε ο Διονύσιος Σολωμός, όμορφος, ηθικός και αγγελικά πλασμένος ο κόσμος μας. Όλοι το ίδιο είμαστε, λαός και κολονάκι που έλεγε ο Χιώτης, ναι. Και από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Ποια είναι η κορφή τώρα και ποια η κανέλα? Η κορφή είναι η είδηση, η οποία βεβαίως δεν θα τη δείτε στα άλλα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε ραδιόφωνα και πολύ περισσότερο τηλεοράσεις. Και ο λόγος που δεν θα την ακούσετε είναι ότι πρόκειται καταφανέστατα για μια ίσονος σημασίας είδηση. Είναι ασήμαντη η είδηση αυτή, διότι τι σημασία μπορεί να έχει η είδηση πως στη χώρα που έχει αυξηθεί 7 φορές η φορολογία των λαϊκών στρωμάτων και θα αυξηθεί με το ΦΠΑ ακόμα περισσότερο, που στους ελεύθερους επαγγελματίες έχει αυξηθεί 9 φορές η φορολογία, που έχουν αυξηθεί 7 φορές οι φόροι πάνω στην λαϊκή μικρή περιουσία, υπάρχει μια κατηγορία, μια τάξη η οποία στην πραγματικότητα δεν πληρώνει φόρους. Η τάξη αυτή είναι οι εφοπλιστές. Και για να είμαστε συγκεκριμένοι, δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Αλεξιάδη, τα στοιχεία τα οποία είχε ζητήσει με επίκαιρη ερώτησή του το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Τα στοιχεία λένε ότι το 2013 οι εισπράξεις από τον φόρο πλοίων, οι φόροι που πλήρωσαν οι εφοπλιστές το 2013 ήταν 14 εκατομμύρια. Το 2014 πλήρωσαν 13 εκατομμύρια και το 2015 πλήρωσαν 17 εκατομμύρια. Εδώ για να έχει ένα νόημα, το σύνολο περίπου 43. Εδώ για να έχει ένα νόημα η απαρίθμηση αυτή, να σας πούμε λοιπόν 45, ότι το 2013 που ο ελληνικός λαός πλήρωσε 44,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους, 44,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους, οι εφοπλιστές πλήρωσαν 14 εκατομμύρια στα 44 δισεκατομμύρια. Το 2014 που ο ελληνικός λαός πλήρωσε 45 δισεκατομμύρια σε φόρους, οι εφοπλιστές πλήρωσαν 13 εκατομμύρια. Στα 45 δισεκατομμύρια, 13 εκατομμύρια. Και το 2015, που ο ελληνικός λαός πλήρωσε σε φόρους 47 δισεκατομμύρια, οι εφοπλιστές πλήρωσαν 17 εκατομμύρια. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στη σελίδα 23, στον πίνακα 2.1 του κρατικού προϋπολογισμού. Θα αναφέρω μόνο στοιχεία. Καταρχάς να πω ότι σε ό,τι αφορά την ιδεολογική και πολιτική μου τοποθέτηση, δεν υπάρχει ζήτημα προσωποποίησης απέναντι σε κανέναν, είτε αυτός είναι εφοπλιστής, είτε αυτός είναι βιομήχανος. Δεν αντιμετωπίζουμε και εγώ προσωπικά σε ατομικό επίπεδο ή σε επίπεδο προσωπικότητας στους ανθρώπους, αλλά στο επίπεδο της κοινωνικής θέσης και ταξικής θέσης που κατέχουν, με την έννοια ότι ο καθής εξ αυτών μπορεί να είναι και ένας σπουδαίος άνθρωπος, αλλά δεν κουβεντιάζουμε αυτό τώρα. Αυτό λοιπόν το οποίο κουβεντιάζουμε τώρα είναι ότι το 1985 στην Ελλάδα η θέση εργασίας των Ελλήνων ναυτεργατών ήταν 85.000. Τότε είχαμε 85.000 Έλληνες που δούλευαν στην ναυτιλία. Σήμερα ο αριθμός αυτός δεν ξεπερνάει τις 4.500. Και τούτο, παρά το γεγονός ότι η ελληνική ναυτιλία είναι παγκόσμιος leader, κατέχει περίπου το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας και το 50% της ναυτιλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νούμερα είναι αμήλικτα, ξαναλέω, 85.000 έως και 100.000 έφτασαν τη δεκαετία του 80 οι Έλληνες ναυτεργάτες στα πλοία. Σήμερα είναι κάτω από 4.500 και αυτό έχει να κάνει διότι ευδοκιμεί η μαύρη ανασφάλιστη και χαμηλό μισθή εργασία στο πάνω από το 80% των πλοίων. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, επειδή σήμερα έδωσε στοιχεία ο κύριος Αλεξιάδης για το 13, το 14 και το 15, να σας πω τα στοιχεία του 12. Τα στοιχεία του 12 λοιπόν σε ό,τι αφορά την φορολογία των εφοπλιστών ήταν 15 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια χρονιά οι ναυτεργάτες είχαν πληρώσει φόρους 57 εκατομμύρια ευρώ. Οι εφοπλιστές 12, οι ναυτεργάτες 57 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν τώρα είναι ένα καθεστώς που
αναπαράγεται και μάλιστα αναπαράγεται με συνταγματική ισχύ. Πρόκειται για τον, για το άρθρο 107 του συντάγματος, το οποίο έχει συμπεριλάβει μέσα τον αποικιοκρατικό νόμο του 1953, όπως επίσης και τον χουντικό νόμο 89 του 1967. Και ενώ από το 1975 με τον νόμο περιφορολογίας πλοίων κτλ. Έχουν αλλάξει οι νόμοι σε αυτόν τον τόπο σαν τα πουκάμισα, αυτός ο νόμος δεν πειράχτηκε ποτέ. Τι λέει αυτός ο νόμος? Αυτός ο νόμος περιλαμβάνει κοντά στα 30 άρθρα και κάθε ένα άρθρο έχει και δύο φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές. Πάνω από 60 δηλαδή οι φοροαπαλλαγές. Σύμφωνα λοιπόν με το συγκεκριμένο αυτό νόμο, ένας εφοπλιστής που διαθέτει πλοίο για παράδειγμα 20.000 κόρων, ηλικίας έως 4 ετών, ο φόρος που θα πληρώσει είναι της τάξης των $5.300. Αυτά είναι. Τέλος. Δηλαδή, είτε ένα εκατομμύριο ευρώ κέρδη έχει από αυτό το πλοίο, είτε ένα δισεκατομμύριο ευρώ κέρδη έχει, τότε αυτός με 5.300 καθαρίζει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το γεγονός ότι με βάση αυτό το νόμο, ξαναλέω, ο οποίος έχει συνταγματοποιήσει τον αποικιοκρατικό νόμο του 1953 και τον χουντικό νόμο του 1967, έχουμε απαλλαγές από τα κέρδη αν πουληθεί ένα πλοίο. Έχουμε απαλλαγές από τα έσοδα αν εισπραχθεί ασφαλιστική αποζημίωση για ένα πλοίο. Έχουμε απαλλαγές από τα κέρδη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Έχουμε απαλλαγές ακόμα και από τα παράβολα για τα έγγραφα με τα οποία διανέμονται τα κέρδη. Να σου κάνω μια ερώτηση μόνο. Έχουμε απαλλαγή ακόμα και από το φόρο κληρονομιάς. Αφού σύμφωνα με το άρθρο 29, οι εφοπλιστές έχουν επιτύχει την απαλλαγή εκ του φόρου κληρονομιών επιπλοίων, μετοχών ή μεριδίων ή μεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών, πλοιοκτητριών πλοίων, καλύπτουση εφ' εξής άπαντα τα έξοδα αυτά. Να προβληματίζω και να πάω στο διάλειμμα. Κλείνω. Ένας στην Ελλάδα που έχει μετατραπεί σε τεκμήριο φορολόγηση ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε, αν είσαι εργάτης, συνταξιούχος ή άνεργος και έχεις την ατυχία να απέκτησες ή να κληρονόμησες κάποιο σπίτι, τότε η εφορία σε στείνει στα 3 μέτρα. Αν όμως είσαι κανακάρης ή θυγατέρα κάποιου σεβάγ που διαθέτεις ή κληρονόμησες στόλο, τότε δεν πληρώνεις τίποτα. Λοιπόν, για να πάμε στο διάλειμμα, λοιπόν, ξαναλέω, αυτό λοιπόν ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ενός εκάστου. Έχει να κάνει με τον τρόπο που έχει οικοδομηθεί αυτό για το οποίο κουβεντιάζαμε χτες, το κράτος δηλαδή, ναι. Το οποίο κράτος, θα επαναλάβω, τι είναι? Ο συλλογικός οργανωτής και συλλογικός κομματάρχης της άρχουσας τάξης. Είναι η τάξη η οποία ο Σαμαράς είπε ότι θα φορολογεί το εθελοντικά το 2012 με 420 εκατομμύρια, σωστά θυμάσαι, ήταν 120 εκατομμύρια το χρόνο, και από τα 420 εκατομμύρια δεν έχουν δοθεί ούτε τα 85. Μόνο